Καταρχήν δηλώνει αθώα. Η κατηγορία είναι ηθική αυτοργία για αυτή την ανθρωποκτονία. Η κυρία Καρβελά, του Παπαδιά δηλαδή, όπως λέτε. Την ξέρουμε όλοι, ναι, ναι. Ναι, είχε λοιπόν μόλις 3,5 μήνες σχέση με τον δράστη. Τον είχε συναντήσει 3 φορές. Αντιλαμβάνεστε ότι μέσα σε 3 φορές λοιπόν, όταν γνώρισε τον συγκατηγορούμενό της, τον Παναγόπουλο, δεν είχε πρώτον κανένα κίνητρο για αυτή τη δολοφονία, και δεύτερον, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, γιατί υπάρχει κάποια λογική, ότι μέσα σε 3 συναντήσεις με ποιον τρόπο να τον ντύσει για αυτό το έγκλημα. Καλά, τώρα με αυτή τη λογική, και πώς πρόλαβε ο άλλος και είχε, ας πούμε, τρομερές ζήλες. Ακούστε, να σας εξηγήσω. Αυτός λοιπόν, ο συγκατηγορούμενος της, είχε παθολογική ζήλια. Μιλήστε λίγο πιο δυνατά. Ο συγκατηγορούμενος της την ζήλευε. Την ζήλευε υπερβολικά. Της είχε κάνει το βίο αβίωτο. Την έπαιρνε τηλέφωνα, την απειλούσε, την εκβίαζε. Της έλεγε συχνά ότι θα τον σκοτώσει τον παπά, ότι θα κάνει κακό στον ιερέα. Μάλιστα, να σας αποκαλύψω ότι ο ιερέας το είχε δηλώσει και στην αστυνομία ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του. Ναι. Και γενικά ζούσε αυτή η γυναίκα σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Καθίστε, ένα λεπτό. Πώς το είχε δηλώσει, δηλαδή, ο παπάς είχε πάει και είχε πει στην αστυνομία ότι κάποιος με παίρνει. Ακριβώς. Τι, τον είχαν πάρει τηλέφωνο, δηλαδή. Ναι, τηλεφωνικά τον παίρνει, τον έφερνε. Είναι αυτό που είχε πει η Παπαδιά του την πρώτη στιγμή που συνελήφθη. Ακριβώς. Είχε πει ότι δεχόταν απειλές. Ακριβώς. Δεχόταν απειλές. Ότι πήγαν καταγγελίες στην αστυνομία. Το έχει καταθέσει και ο ένας γιος της. Και πήγε. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς λέτε τώρα ότι έπαιρνε ο δράστης τον παπά και τον απειλούσε. Ακριβώς. Σας λέω κάτι. Η κυρία Καρβελά, το μόνο λάθος σε αυτή την ιστορία είναι ότι έκανε έναν παράνομο δεσμό, και όντως σαν παπαδιά, σαν πρεσβυτέρα, το οποίο από ηθικής πλευράς είναι λάθος. Η κατακραυγή του κόσμου λοιπόν είναι λόγω της ιδιότητάς της, από τη συγκεκριμένη λοιπόν συμπεριφορά που είχε. Συγγνώμη, είχαν κλείσει ραντεβού με τον δράστη. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Με τον δράστη λοιπόν, αφού άρχισε και της είχε κάνει, όπως σας είπα, τη ζωή δύσκολη με αυτούς τους εκβιασμούς και τον φόβο που προκαλούσε, της είπε κάποια στιγμή ότι ήθελε να μιλήσει με τον ιερέα και να του πει για αυτόν τον δεσμό. Και μάλιστα της έλεγε ότι θέλω να σε πάρω, να φύγουμε, να πάμε στην Αμερική. Αυτή λοιπόν, μόλις αντιλήφθηκε αυτά τα πράγματα από τον δράστη, άρχισε και φοβότανε. Και πάνω λοιπόν σε αυτόν τον εκβιασμό τη ζήτησε να συναντηθούν με τον ιερέα. Και γι' αυτό το λόγο πήγε εκείνη την ημέρα με το αυτοκίνητό της, ώστε να συναντηθεί με τον δράστη ο ιερέας και να μιλήσουν. Δεν γνώριζε τίποτα, ούτε ότι είχε όπλο, ούτε ότι επρόκειτο να τον σκοτώσει. Δηλαδή εσείς λέτε τώρα ότι του είπε η Παπαδιά, θα έρθουμε με το αυτοκίνητο, θα πω εγώ να σταματήσουμε σε κάποια γωνίτσα εκεί όπου εσύ θα περιμένεις για να μιλήσεις με τον παπά, εγώ θα πω ότι πάρα κατουρίσω πιο πέρα, ας πούμε, και εσύ θα κατέβεις και μιλήσεις με τον παπά. Ναι, αυτό έγινε. Και να σας πω κάτι, σας λέω κάτι, πρέπει να καταλάβετε ότι η γυναίκα ζούσε σε ένα καθεστώς τρόμου, τον είχε συναντήσει, σας λέω, 3 φορές. Και τις είχε κάνει αυτούς τους 3,5 μήνες, από την πρώτη τους λοιπόν στιγμή, από την πρώτη στιγμή που συναντήθηκαν, τις είχε κάνει τη ζωή δύσκολη. Η Παπαδιά, πέραν, σας λέω, του ηθικού κομματιού, που και γι' αυτό και υπάρχει αυτή η καταγραφή του κόσμου. Μισό λεπτό. Αυτό που διαγράφουν οι εφημερίδες ότι. Να ολοκληρώσω αυτό. Ότι αμέσως λοιπόν μετά, σας λέω, από όλο αυτό που τράβαγε, έτσι, το μόνο λοιπόν που υπάρχει είναι η κατακραυγή του κόσμου για τη συμπεριφορά της, για την ενδυμασία της κλπ. Και όλο αυτό το πράγμα έπεσε απάνω της, χωρίς οι περισσότεροι να γνωρίζουν τα στοιχεία της δικογραφίας, και να προσπαθούμε λοιπόν να πούμε το ότι υπάρχει ηθική αυτουργία σε αυτή την ανθρωποκτονία. Δεν είχε λόγο, δηλαδή, να σας πω κάτι, δεν είχε κίνητρο. Δεν είχε κίνητρο ούτε οικονομικό, είχε 3 παιδιά, ούτε είχε κάποιον άλλο λόγο. Με τον παπά, σαν σχέση. Συγγνώμη, τότε γιατί δεν είπε από την αρχή στην αστυνομία ότι εδώ υπήρχε ένα ραντεβού, ας πούμε. Αμέσως μετά τη δολοφονία δέχτηκε τηλεφώνημα
όπου την απείλησε και της είπε ότι αν μιλήσεις και με προδώσεις χαρακτηριστικά, της είπε, θα σκοτώσω και εσένα και τα παιδιά σου. Α, οπότε υπό το καθεστώς φόβου δεν είναι. Είχε γίνει, σας λέω, ήδη το κακό και αντιλαμβάνεστε ότι φοβήθηκε. Και ακούστε και κάτι τώρα. Η αστυνομία έφτασε στα ίχνη του δράστη μέσω της κυρίας Καρβελά. Αυτή αργότερα λοιπόν, πηγαίνοντας στην αστυνομία, όπου οι αστυνομικοί την στήριξαν και τη βοήθησαν και της είπανε να μην ανησυχεί και να μην έχει κανένα φόβο, τότε μίλησε και τους είπε ότι έγινε αυτό το πράγμα. Και κλείσανε ραντεβού, του είπε να έρθει στο ΚΤΕΛ να φύγουνε. Ακριβώς μέσω της αστυνομίας πλέον αυτό. Για να πάνε να το συλλάβουν. Ναι. Να σας πω, λοιπόν, αυτό που γράφουν οι εφημερίδες, ότι και τον προηγούμενο εραστή που είχε, γιατί η Παπαδία δεν ήταν ο πρώτος της παράνομος δεσμός, τουλάχιστον έτσι γράφουν, ότι κατέθεσε ο προηγούμενος ότι πήγε να τον βάλει στο Λούκι να σκοτώσει τον άντρα της. Είναι ψέματα. Όχι, ακούστε να δείτε. Ψέματα είναι ότι τη ζήτησε και από άλλον εραστή να σκοτώσει λοιπόν τον ιερέα. Ακούστε να δείτε, ο προηγούμενος αυτός λοιπόν εραστής, από δεν υπάρχει κάτι άλλο πέραν συνομιλιών μαζί του, δηλαδή μίλαγε μόνο στο τηλέφωνο με αυτόν τον άνθρωπο, μέσω αυτού του ανθρώπου λοιπόν γνώρισε και τον δράστη. Ναι. Ο δράστης λοιπόν με τον προηγούμενο που μίλαγε λοιπόν με την Παπαδιά ήταν φίλοι και μέσω αυτού έγινε γνωριμία. Μένουνε... Υπήρξε κατάθεση του προηγούμενου που έλεγε ότι πήγε και εμένα με βάζει στο Λούκι να τον σκοτώσω. Υπάρχει κατάθεση που σε κάποιο σημείο της κατάθεσής του, ενώ στην αρχή αναφέρει ότι δεν μου ζήτησε ποτέ, ναι, να σκοτώσω τον παπά, αργότερα αναφέρει ο ίδιος ότι κάποια στιγμή μου ζήτησε να σκοτώσω τον παπά. Ναι, άρα και αυτό το διαψεύδεται, τώρα εκ των υστέρων το διαψεύδει και αυτό η Παπαδιά. Όχι εκ των υστέρων, αυτό αμέσως το έχει διαψεύσει. Σας είπα, η Παπαδιά. Όχι εκ των υστέρων, λάθος έκφραση. Πάντως αυτό τον ισχυρισμό του προηγούμενου τον διαψεύδει η Παπαδιά. Βέβαια. Σας λέω, δηλώνει αθώα. Αδηλώνει κατηγορηματικά αθώα. Δεν είχε λόγο κανέναν, τον λέω και θα το ξαναλέω, να σκοτωθεί ο ιερέας. Κανέναν. Είχε, σας λέω, μία θέση από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Δεν την πίεζε ο παπάς, όπως ακούστηκε και αυτό. Όλα αυτά που έχω γραφτεί, ότι την πίεζε, την... Γι' αυτό λέγε γουρούνι ο δράστης. Ναι. Τον έλεγε ο δράστης γουρούνι λόγω της ζήλιας. Ναι. Και για άλλους λόγους. Καμία σχέση λοιπόν. Ο άτυχος ιερέας ουδέποτε της δημιουργούσε λοιπόν πρόβλημα. Ακόμα να ξέρετε ότι και αυτή την εξουσιαστική σχέση που είχε δεν της δημιουργούσε πρόβλημα. Ο ιερέας. Την είχε αποδεχτεί δηλαδή. Δεν τη γνώριζε, αλλά δεν τη δημιουργούσε, σας λέω, κάποια πρόβλημα. Κατάλαβα. Είχε λοιπόν, το όλο θέμα έχει γίνει από τον εξής λόγο. Ότι λόγω της θέσης της, σε μια κλειστή κοινωνία, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων σαν πρεσβυτέρα. Γιατί θα δείτε δηλαδή, λοιπόν... Δηλαδή παράνομη δεσμή είναι το θέμα δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση. Ότι δεν είχε κακοδάτη κοινωνία, λέει, ας πούμε, επειδή είχε αυτή τη στάση. Η παράνομη δεσμή, η ενδυμασία της, όπου έγινε ο μεγαλύτερος άλλος... Το ενδυμασία δεν το ξέρω εγώ. Δηλώνταν λίγο έξαλλα για Παπαδιά, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Αυτά λοιπόν, τα οποία είναι κατακριτέα για την κοινή γνώμη, για την κοινή γνώμη σε μια κλειστή κοινωνία. Εντάξει, δεν είμαστε τώρα το τμήμα ηθών. Δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι αν σε έβαλε το χέρι της να σκοτώσει ο δράστης τον παπά. Αυτό είναι το θέμα. Και σας λέω κάτι, επειδή πριν σας το ξαναείπα, σας το λέω και τώρα. Ότι επειδή σε 3,5 μήνες γνωριμίας και σε 3 συναντήσεις όλες τις οποίες ο συγκατηγορούμενος της συνομολογεί, ότι μόνο 3 φορές γνωριστήκαμε. Πώς είναι δυνατόν? Δεν γνώριζε καν, σας λέω, ότι είχε. Και αφού είχε τόσο καλή σχέση με το σύζυγό της, γιατί δεν τα εκμυστευόταν όλα αυτά στο σύζυγό της? Σας λέω, όταν έφτασε στο να την απειλεί. Μα δεν του πήρε ραντεβού με κάποιον που να την φοβίζει. Όταν έφτασε ο συγκατηγορούμενος της να την απειλεί, να την φοβίζει, να την εκβιάζει, να την τρομοκρατεί, να ασκεί συνέχεια ψυχολογική βία, αναγκάστηκε λοιπόν να του κλείσει ραντεβού και όχι να πει στο σύζυγό της το πρόβλημα. Να του κλείσει ραντεβού λοιπόν, ώστε να κάνει ουσιαστικά αυτό που ήθελε ο συγκατηγορούμενός της, να μιλήσει.
με τον ιερέα να του πει. Να σας πω, εσείς την είδατε βέβαια τώρα ζήλια, μετά από όλα αυτά. Η ζήλια, ακούστε, η ζήλια όπλησε το χέρι του δράστη. Την προηγούμενη μέρα του φωνικό, η κυρία Καρβελά ήταν μαζί με τον ιερέα σε ξενοδοχείο του πύργου. Ναι. Αυτό προφανώς δεν άρεσε του συγκατηγορούμενου. Ναι. Η ζήλια λοιπόν του φούντωσε και το πρωί έγινε αυτό που έγινε. Επειδή της είχε στείλει 18 μηνύματα με 20 μηνύματα. Είχε ενημερώσει, 20 μηνύματα. Απειλητικού χαρακτήρα. Τι της έστελνε? Μηνύματα απειλητικού χαρακτήρα. Ό,τι τι δηλαδή? Ότι δεν θέλω να έχεις καμία απολύτως σχέση με τον ιερέα, δεν θέλω να κοιμάσαι μαζί με τον ιερέα και τέτοια πράγματα. Εκεί λοιπόν, τι το απαντούσε σε αυτά τα μηνύματα? Τι είπατε? Δεν εκεί... απαντούσε. Δεν απαντούσε. Όχι. Να σας πω τώρα, εσείς εκ των υστέρων τώρα βέβαια τη βλέπετε μέρα παραμέρα, μιλάτε μαζί της, τι σας λέει τώρα, σε ποια είναι η κατάστασή της? Η κατάστασή της και αυτό που την έχει ενοχλήσει περισσότερο είναι ότι η κοινή γνώμη έχει σχηματίσει αυτή την άποψη για αυτή τη γυναίκα. Νιώθει αδικημένη? Νιώθει αδικημένη, νιώθει ότι πολλοί άνθρωποι δικοί της, οι οποίοι θα μπορούσαν να την βοηθήσουν με διάφορους τρόπους, διότι υπάρχουν και άνθρωποι που γνωρίζουν κάποια περιστατικά ότι είχε αυτή τη σχέση με τον συγκεκριμένο και ότι δεν τον ήθελε και ότι ήθελε να χωρίσει με αυτόν, ο οποίος σημειωτέων από τη δικογραφία πάντα είναι και χρήστης ναρκωτικών ουσιών. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν το προβληματιστικό, ότι μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους τους δικούς της κάποιοι έχουν επηρεαστεί από αυτά που ακούγονται και γράφονται. Γιατί το να φτάσουμε λοιπόν και να κατηγορήσουμε κάποιον ότι είναι ηθικός αυτούργος σε μια ανθρωποκτονία είναι, απέχει χιλιόμετρα από το πώς ντύνεται και το αν έχει εξωσυζυγική σχέση. Σας εντάξει, λέω, το λάθος της είναι αυτό. Που λέτε, αλλά... ακούστε, ομολογημένα, ακούστε, ομολογημένα λοιπόν, το λάθος της είναι αυτό. Ήτανε λοιπόν από τη θέση της, σαν πρεσβυτέρα, ήτανε λάθος. Από πλευράς ηθικής και τον δίσυγό της και η συμπεριφορά της. Γιατί εντάξει, το αλλά αφού αυτός ήταν τέτοιος άνθρωπος όπως τον περιγράφεται, αυτή τι δουλειά είχε τώρα μαζί του, τι είχε τυφλωθεί, είχε τυφλωθεί από ερωτικό πάθος η Παπαδία, τι είχε πάθει δηλαδή? Αυτό σας εξηγώ, αυτή προσπαθούσε να σταματήσει με αυτόν. Και όσο όταν κατάλαβε λοιπόν, τι είναι, λέτε. Αμέσως, βέβαια. Γιατί δεν ανάπτυξε καταρχήν με αυτή την αλόγω τη συμπεριφορά που δεν ήταν στα καλά του. Όταν την έπαιρνε συνεχόμενα τηλεφωνήματα και την απειλούσε. Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν έχετε δύο άλλα, δεν του κλείνει ραντεβού σε ερημική τοποθεσία να μιλήσει, να πει τι του με τον παπά. Τέλος πάντων, είναι λίγο πολύπλοκο. Δεν περίμενε λοιπόν ότι αυτό που έλεγε θα το έκανε και τώρα δικηγόρος ο κ. Λίτας, τι θέλει να πει? Όχι, έχει φτιάξει ένα καλό πλαίσιο. Τι θέλει να πει για την πελάτησά του? Και στον παπά δεν έχει πει τίποτα. Μα ακούτε, ξέρετε κάτι. Δεν είναι αυτά καταρχήν. Δεν τα, λένε, δεν τα λέει ο δικηγόρος. Τα λέει καταρχήν και η ίδια και τα έχει πει και η ίδια. Κύριε Λίτρα, ας μην κάνουμε τώρα δίκαιο. Εμείς τώρα αναρωτιέμαι τι θα λέγατε αν ήσασταν στη θέση του εισαγγελέα ή του δικαστή και ακούγατε τον κύριο Λίτρα να τα λέει αυτά. Αλλά πάση τόση δεν θα βγάλουμε εμείς απόφαση τώρα εδώ. Λοιπόν, κύριε Οικονομέα, να σας πω κάτι όμως. Εδώ αυτό όμως που οφείλω να σας πω είναι ότι. Ωραία, ωραία τα λέτε πάντως. Ωραία, το μόνο που μπορεί να κάνει ο δικηγόρος είναι αυτό, να λέει αυτά. Ακούστε με, να σας πω όμως κάτι. Θέλω να ξέρετε ότι στα εγκλήματα και γενικά στο ποινικό δίκαιο ο εισαγγελέας και τα δικαστήρια αυτό που κοιτάνε είναι τη δικογραφία. Με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας. Εντάξει, δεν θα με βάση τα δημοσιεύματα, τις φήμες και τις τηλεοράσεις. Βέβαια. Δημοσιεύματα, ακούστε με. Έτσι πρέπει κιόλας να γίνεται. Σας παρακαλώ, αφήστε όμως να σας εξηγήσω κάτι για να το καταλάβει και ο κόσμος ότι δεν δικάζουμε τα δημοσιεύματα. Όταν φτάνουμε στα δικαστήρια, τα δημοσιεύματα τι έχουν πει. Δεν ακούγονται καν. Αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, όπως και εσείς κάποια που με έχετε ρωτήσει, που δεν υπάρχουν στη δικογραφία. Ναι. Εμείς γι' αυτό σας ρωτάμε για να μας πείτε τι συμβαίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση εμείς πιστεύουμε ότι θέλει πολύ σεβασμό αυτή η υπόθεση, διότι υπάρχουν παιδιά στη μέση. Υπάρχουν παιδιά. Και από την Παπαδιά και από τον άλλο τον δράστη. Ακριβώς. Μπορεί να είναι θλιβερή αυτή η κατάσταση όπου δύο εραστές, δεν ξέρω αν ισχύει σε αυτή την περίπτωση, κάνουν διάφορα σχέδια, εκτελούν διάφορα σχέδια και στο τέλος ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Αυτό το έχουμε ζήσει πόσες φορές αυτά τα σενάρια. Συνεχώς. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Μπαίνει και στο παιδί και δική μας δουλειά. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λίτρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.